Είμαστε στην Ιερά Οδό, καλεσμένος είναι ο Νότης Φαγιαννάκης και θα ακούσουμε τώρα Νότη το «Άκουρε φίλε». Αυτό το τραγούδισε πρώτος ο Διονυσίου. Ο Στράτος του Διονυσίου πριν από αρκετά χρόνια. Εγώ το άκουγα σε παρόμοια εκτέλεση από το φίλο μου τον Άγγελο τον Διονυσίου όταν τραγουδάγαμε μαζί στο Στράτος. Και από εκεί ορμόμενος. Το κάνεις συχνά και παίρνεις παλιά τραγούδια και τα... Ναι. Τα αναμορφώνεις λίγο, πώς το λένε, λίγο. Τα διασκευάζεις. Λιγάκι όμως. Λίγο. Με σεβασμό, ναι. Το κάνεις, τα προσαρμόζεις στο δικό σου στυλ. Ναι. Ναι. Και τα ξανακάνεις επιτυχία. Αυτό είναι, το περίεργο. Μας. Το περίεργο τώρα δεν ξέρω αν είναι περίεργο. Όταν κάνεις κάποιους δίσκους με καινούργια τραγούδια και πουλάνε πάρα πολύ, είναι φυσικό επόμενο και ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση που θα κάνεις και αυτό να πουλήσει αρκετά. Για να πάρουμε μια γεύση και επιστρέφω. Έπεσα θύμα, έκανε τάκα πως μ' αγαπάει. Τώρα πονάω, η άλλη της αγελάει. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε μη τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις. Θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Άκουρε φίλε λοιπόν, τραγουδισμένο, το λέω σωστά. Ναι. Τραγουδισμένο, σωστά είναι. Με τον Νότη Φακιανάκη, από τον Νότη Φακιανάκη. Δεν μου λες, Νότη. Συγγνώμη, Μανώλη μου, η μετάφραση, μάλλον όχι η μετάφραση, η ανάλυση της λέξης τραγούδι. Έχεις σκεφτεί ποτέ από πού προέρχεται? Η ετυμολογία λες. Ναι, τραγούδι, Οδύ στον τράγο. Ναι. Οδύ στον τράγο. Οδύ στον τράγο. Ναι. Τι περίεργο. Και από την τραγωδία βγαίνει. Από την τραγωδία, γιατί τραγουδάγαν, υπήρχε ένα είδος μελωδίας. Ήταν το μυστήριο, ήταν η τελετή, η οδή προς τον τράγο. Το έχεις ψάξει, το ψάχνεις, έτσι. Ναι, βέβαια, ήταν ιερό ο τράγος. Δεν μου λες, Νότι, πού οφείλεται, πού νομίζεις ότι οφείλεται η επιτυχία σου, στη φωνή σου, στα τραγούδια ή στο στυλ? Εγώ νομίζω στο όλον. Όλο μαζί. Ναι, έχει να κάνει με το σύνολο ενός ανθρώπου και με αυτά που καταπιάνεται, αν θα είναι
αρεστώ στον κόσμο ή όχι. Γιατί αν ένα όταν σε πρωτοείδα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι με αυτό το στυλ μπορεί να κάνει κανένας καριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Μα τι, και η ροκ η μουσική στην Αγγλία λαϊκό τραγούδι δεν είναι? Ναι, εδώ πάντως το στυλ είναι. Γιατί δεν διάλεξες κάτι πιο έτσι. Λίγο στυλ Νταλάρα. Το σεμνό παιδί από την καλή λαϊκή οικογένεια με την καλή ανατροφή. Έτσι, ένα άλλο στυλ. Ο Νταλάρας δεν ήταν το παιδί από την λαϊκή οικογένεια. Ήταν ταλαιπωρημένος. Ναι. Μάλλον ναι, λαϊκή οικογένεια. Ναι, από καλή λαϊκή οικογένεια. Ο πατέρας του Ρεμπέτης ήταν. Τι θα πει καλό. Οι Ρεμπέτες ήταν αλυταράδες. Εγώ λέω για το σεμνό παιδί. Και εσύ σεμνός είσαι, αλλά έχεις έτσι μια πονηράδα, βγάζεις κάτι το προ... Αυτό είναι. Γιατί, Διότι είμαι του έρωτα άνθρωπος. Ναι, αγαπώ πάντως, τον έρωτα. Φαντάζομαι αυτό... ότι όταν σε πρωτοείδανε με αυτό το πονηρό στυλάκι που λανσάρεις, θα πάνε αυτός λαϊκός τραγουδιστής είναι η Ροκάση. Επειδή τότε είχαν μάθει, μέχρι το 91 που πρωτοπαρουσιάστηκα εγώ, μάλλον στην Θεσσαλονίκη που έκανα επιτυχία και δύο προηγούμενα χρόνια, ήμουνα πάλι έτσι όπως είμαι και τώρα, από το 89 στην Θεσσαλονίκη. Εκεί δηλαδή ήταν ουσιαστικά η αφετηρία μου για αυτά που κάνω. Έκτοτε ήμουνα με αυτό το στυλάκι. Είχαν μάθει τους λαϊκούς. Να γίνεις, ναι, λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο λαϊκός, λίγο πιο πάριος. Θα σου πω. Μέχρι τότε είχαν μάθει τον λαϊκό τον τραγουδιστή, ο οποίος έχει μια φωνή μπάσα, έτσι, αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι πολύ καλό παιδί, καθαρά παρουσιαζόμενος, με το που καμισάκι γραβάτα, φούσκα απ' έξω, στη δεύτερη λαϊκή εμφάνιση, στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος ήταν με γραβάτα και κοστούμι. Εγώ δεν υπήρξα έτσι. Δεν ήμουν έτσι στη ζωή μου. Γιατί να είμαι στη σκηνή? Στη σκηνή δηλαδή να βγω να προσποιηθώ άλλο από αυτό που είμαι? Έτσι ήμουν, έτσι δίσκο που, στην εκδήλωση για το δίσκο βγήκες με μια στολή στρατιώτη του Νότου. Όχι, δεν ήταν στολή αυτού καθεαυτού. Δεν ήταν στολή. Όχι, ήταν ένα μπαστάρδεμα. Δηλαδή. Τι σήμαινε αυτό? Τίποτα. Τα ρούχα μου είναι. Φόραγα ένα καπέλο το οποίο είχα πάρει στην Αμερική. Το οποίο προέρχεται. Σ' αρέσει να προκαλείς τώρα, ομολόγησέ το. Λίγο να προκαλείς. Πλάκα έχει. Έτσι, σ' αρέσει. Όχι, δεν το κάνω όμως για αυτό, για να προκαλέσω. Τη χάνει αυτό που κάνω να προκαλεί. Εγώ δεν το κάνω για να προκαλέσω. Αλλά δυστυχώς προκαλεί. Όταν είδα μια συνέντευξή σου παλιά που έλεγες. Όταν ήσουν στο Ρεξ, ότι σκέπασε το ταβάνι που είχε τσαρούχι γιατί σου έκανε λίγο κίτς. Μήπως δεν το έκανες επίτηδες για να προκαλέσεις αυτή τη δήλωση? Όχι, βέβαια. Όχι. Εγώ δεν έκανα τέτοια δήλωση. Όχι. Λάθος το γράψανε. Κακώς το έγραψαν έτσι όπως ήθελαν να το μεταφράσουν. Όχι, είπα άλλα πράγματα. Είπα ότι στον συγκεκριμένο χώρο, το Ρεξ, όπου είναι ένα κλασικής μορφής θέατρο. Που θυμίζει. Θέατρο. Στην Λουδοβίκου ακριβώς, και τα λοιπά, δεν πήγαινε... Όχι. Επάνω στην οροφή υπήρχε μία ζωγραφιά που απεικόνιζε κάποιο πράγμα. Τέλος πάντων ήταν άνθρωποι με σορτσάκια, με μπλουζάκια, με αυτά και τα... που ήταν εργάτες. Επάνω δεν πήγαινε. Σε ένα πηγάδι. Δεν ταιριάζει, ήταν ατέριαστο. Όχι ότι ο Τσαρούχης ήταν εκεί. Όχι, βέβαια. Και με την επέμβαση που είχα κάνει εγώ στο χώρο, διότι είχα φτιάξει τη σκηνή να φαίνεται σαν όαση με μεγάλους φοίνικες και τα λοιπά, πώς είναι δυνατόν να ταιριάξουν αυτά τα πράγματα? Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το άσχετο το ένα μεταξύ του. Το πάντρεμα έκανε κιτς. Βεβαίως. Και είχα πει ότι η λέξη αυτή, η γερμανική λέξη κιτς, λέει πράγματα ατέριαστα βαλμένα μαζί. Δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή και γι' αυτό προσπαθώ να τα αφαιρέσω από το χώρο. Και πώς το αφαίρεσα το συγκεκριμένο? Το σκέπασες. Το σκέπασα, δεν το κατέστρεψα, δεν το χάλασα. Ναι. Φτιάξαμε μια κατασκευή η οποία κόστησε και πάρα πολλά χρήματα για τον Ηλία το Μαρασούλη, όπου το σκεπάσαμε. Αφού σου αρέσει τόσο αισθητική, όταν είσαι εδώ στην πίστα και έρχεται το κορίτσι εκεί πέρα με τα ξανθά μαλλιά, νομίζω δεν υπάρχει καμία μη ξανθιά. Και σου... Υπάρχουν πολλές βελαχνές. Οι ξανθιές είναι ελάχιστες. Όλες οι ξανθιές μου φάνηκαν εμένα. Όχι, είναι ελάχιστες οι ξανθιές. Καλά, μπορεί. Και οι ξανθιές με αυτή την έννοια της ξανθιάς. Πιατελίτσα. Καμία. Έλα, πλάκα κάνω. Με την πιατελίτσα και σε ρένει με τα λουλούδια, δεν κάνει και αυτό λίγο κίτς? Κοίταξε. Όπως λέγαμε προηγουμένως, εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο του κόσμου, σε αυτή τη γωνιά της γης, έχουμε τους τρόπους μας. Έχουμε τους τρόπους μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είμαι. Με την κλασική μουσική, το πιάνο και τα γαλλικά. Καλά, δεν είπα να αρχίσουμε το πιάνο εδώ πέρα να. Όχι. Εγώ δεν είμαι μεγαλωμένος έτσι. Είμαι μεγαλωμένος με τα ήθη και τα άθιμα του λαού μου. Στην Κρήτη, την ώρα που παντρεύονται, βαράνε μπαλωθιές. Είναι αισθητική αυτό? Όχι. Ναι, υπάρχει όμως. Μια συνήθεια. Δεν τους κατηγορώ. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό μια συνήθεια με τα λουλούδια που σου δείχνει ο άλλος, άσχετα αν αυτό τώρα έχει γίνει λίγο πολύ εμπόριο, αλλά ο άλλος με τα λουλούδια που έρχεται και σου δίνει. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο κοστίζει. Αλλά ο άλλος όταν έρχεται και σου δίνει λουλούδια. Εσύ υποχρεωμένος να το κοιτάξεις έτσι.
Όχι απαραίτητα. Ό,τι θες κάνεις. Αν όμως σου προσφέρω λουλούδια. Δηλαδή, ευγενικός παρατήρησα ότι πάντα. Όταν έρχεται η κοπέλα με τα λουλούδια, κοιτάζεις, λες ένα ευχαριστώ. Πετάς και πολύ έτσι. Με το δικό σου στυλάκι. Ρίχνεις το λουλούδι στην παρέα. Θεωρώ, εγώ έτσι θέλω να το έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν είναι έτσι από την πλευρά των ανθρώπων που νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι έτσι. Όταν μου στέλνουν λουλούδια, μου δίνουν την αγάπη, μου στέλνουν την αγάπη τους. Και εγώ την καλοδέχομαι. Και τους την επιστρέφω. Όχι απλώς σου στέλνουν λουλούδια. Κάποια στιγμή λες να ανέβουν όλοι πάνω στην σκηνή και μαζεύεται εδώ γύρω στα 300-400 άτομα, τα οποία φωτογραφίζονται μαζί σου, σε ακουμπάνε, σε χαϊδεύουν, σε φιλάνε. Μιλάνε, λέμε διάφορα. Σου λένε σε αγαπάω. Έχει μια ιδιαιτερότητα εκείνη μεγάλη. Τη στιγμή. Ε. Και εύχομαι ποτέ να μην τη χάσουμε αυτή την ιδιαιτερότητά μας. Δεν θέλω δηλαδή να γίνουμε κάποια στιγμή Γερμανοί και να πίνουμε μπύρες, να καπιανόμαστε αγκαζικά. Δεν γίνεται. Θα γίνει. Όχι, αποκλείεται. Εκεί πάνε. Τόσο πολύ. Πίνουμε κρασί, πίνουμε... Εκεί μας πάνε. Κάποτε είχες πει. Δεν συνότι, είχες πει. Μόνο Σάββατο βγαίνει. Μόνο Σάββατο βγαίνει. Κάθε μέρα εδώ είναι γεμάτο. Μα το δεν είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Γιατί απέναντι δεν είναι γεμάτο. Το ένα είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Κάποτε είχες πει, τραγουδιστής είμαι μέτριος, αλλά άνθρωπος μέγιστος. Ναι. Ισχύει η δήλωση. Σαφώς και ισχύει. Μέτριος τραγουδιστής. Μέτριος. Τι εννοείς μέτριος, δηλαδή ποιος είναι ο σπουδαίος τραγουδιστής. Σπουδαίος τραγουδιστής είναι ο Παβαρότη. Σπουδαίος τραγουδιστής είναι ο Stevie Wonder. Στο δικό σου χώρο τώρα. Στο δικό μου χώρο. Ο Στέλιος Κατατζίδης. Στο τραγούδι. Σπουδαίος τραγουδιστής είναι ο Στέλιος Κατατζίδης, βεβαίως. Mm. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου μέτριο, δηλαδή. Ναι. Είσαι με τις υψηλότερες, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία. Όχι. Όχι. Μέσα στην δεκαετία που διανύουμε. Και παρόλα αυτά θεωρείς τον εαυτό σου μέτριο. Σαφώς. Σαν τραγουδιστή. Όμως το σύνολό μου νομίζω ότι είναι καλύτερο από κάποιον άλλον. Και εκείνη η διαφορά. Μέγιστος άνθρωπος φαντάζει υπερβολικό. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πολλοί που θα πούνε καβάλει στο καλάμι ο Νότης. Τι απάντησή δεν, δεν θα το πούν. Όχι, μπορούν να δουν αν έχω κανένα καλάμι ανάμεσα στα σκέλια μου. Δεν κατάλαβα αυτή τη στιγμή. Δεν κινδυνεύεις όμως. Όχι, να σου το πω γιατί κινδυνεύεις. Έρχονται εδώ, σε ακουμπάνε, σε αγαπάνε, σε λατρεύουν, σου λένε έρχονται κορίτσια πάνω και σε κοιτάνε στα μάτια. Δεν θέλει πολύ για να καβαλήσει το καλάμι. Για μένα θέλει πάρα πολύ. Θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι για να καβαλήσω το καλάμι. Θέλει τόσο πολύ. Έχεις αντιστάσεις, λες. Σαφώς και έχω αντιστάσεις. Εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος. Δεν είμαι διαβασμένος, είμαι μορφωμένος όμως. Έχω κοινωνική μόρφωση που δεν μου επιτρέπει να γίνω κορόιδο. Δεν μου επιτρέπει η μόρφωσή μου να γίνω ανόητος, να γίνω μικρός. Γιατί καβαλάει το καλάμι ο μικρός, ο οποίος αισθάνθηκε μεγάλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλος από τα γενοφάσκια του, τι θα βγει να λέει, είμαι μεγάλος. Δεν λέει τίποτα. Πάντως οι εκδηλώσεις του κόσμου καμιά φορά είναι και αντίθετες από αυτές που νομίζουμε. Σου έχουν πετάξει από ό,τι ξέρω και τσιγάρο και παγάκι. Η περίπτωση του τσιγάρου δεν ήταν σκόπιμη. Η περίπτωση με το παγάκι ήταν σκόπιμη. Γιατί? Και τον καθένα τον αντιμετώπισα με τον πρέποντα τρόπο. Η περίπτωση του τσιγάρου ήταν ένα κορίτσι το οποίο έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα από τα καθεστώτα μας. Ήταν ένα παιδί του ελληνικού λαού που έτσι το μάθανε. Τι νόημα είχε. Στιγμή... Δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν ανόητη πράξη. Και γι' αυτό την επίπληξα με έναν διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που. Προβλημάτισα τον άλλον που πέταξε το παγάκι. Η κοπέλα εκεί που ήταν και λίγο πιωμένη έκανε έτσι από τη σκάλα που καθόταν στην γκάζι, έκανε έτσι και πέταξε το τσιγάρο της. Και το πέταξε στο σκηνή. Δεν το κατάλαβε. Αλλά τη ζήτησα ευγενικά. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ γιατί αυτό που έκανες είναι λάθος, να το διορθώσεις. Έλα και πάρ' το. Γιατί και στο σπίτι σου αν. Ήρθε και το πήρε. Δεν ήρθε να το πάρει. Και γι' αυτό το λόγο μετά που ήρθε στο καμαρίνι μου, τη μίλησα με διαφορετικό τρόπο. Τη μάλωσες πάρα πολύ. Πιο αυστηρά. Πάρα πολύ την μάλωσα, όχι όταν ήρθε στο καμαρίνι μου γιατί έπρεπε να ήθελα να την μάλωσω, την μάλωσα γιατί ήρθε στο καμαρίνι μου αμετανόητη για αυτό που έκανε. Δεν το είχε μετανοήσει. Θεώρησε ότι την προσέβαλες δηλαδή που θεώρησε. Ναι. Σε προσβάλλω και μετά σου ζητώ και τα ρέστα γιατί μου μίλησες που σε προσέβαλε. Το παγάκι τι νόημα είχε. Το παγάκι είναι αυτή η πράξη που βλέπουμε σε καθημερινή βάση, σε σκηνές από τα γήπεδα. Αυτό είναι. Η μεγάλη επιτυχία δεν κάνω φέρνει. Έτσι και σπάω την κερκίδα και παίρνω την πέτρα και την πετάω στο Μανώλη τον ποδοσφαιριστή να του σπάσω το κεφάλι. Στον διαιτητή που έχει παιδάκια, γυναίκα, μάνα που τον γέννησε να του σπάσω το κεφάλι. Στον παράγοντα, στον οποιονδήποτε. Στον αστυνομικό. Ένα είδος χουλιγκανισμού δηλαδή. Ναι. Στην Αγγλία. Φαντάζομαι δεν συμβαίνει συχνά έτσι. Πολύ συχνά εκεί. Όχι, λέω σε εδώ. Σε εμάς είναι τα κρούσματα μέσα στα 6 χρόνια που εμφανίζομαι 6,5 μόνο μου.
ηγετικά, στο πούμε έτσι, έχουν συμβεί 3 με 4 περιστατικά. Και πώς αντιδράς εσύ? Ψύχρεμα. Με τον πρέποντα τρόπο. Κάνω δεν το αφήνεις στα σχολεία στο πάντως. Τίποτα δεν πέφτει έτσι. Δεν το αφήνεις να πέσει. Τίποτα. Θεωρώ υποχρέωσή μου απέναντι σε μέναν, κατά πρώτον, και κατ' επέκταση σε όλους αυτούς που είναι μαζί μας, στην ίδια παρέα με εμένα, θεωρώ υποχρέωσή μου λοιπόν αυτόν τον οποιονδήποτε θέλει να μας γαλάσει την παρέα, να τον επιπλήξω. Πάντως, μήπως η επιτυχία φέρνει και τους εχθρούς, η μεγάλη επιτυχία φέρνει και τους εχθρούς. Και έρχομαι στην ιστορία με τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι σε έχει πικράνει, σε έχει στενοχωρήσει. Δεν ξέρω καταρχήν, έγινε κάποιος καυγάς, έγινε κάποιο. Είναι ένα ανύπαρκτο γεγονός. Ανύπαρκτο γεγονός. Δεν είπες τίποτα ποτέ. Δεν έχει. Όχι, δεν έχω πει. Δεν έχει συμβεί κανένα περιστατικό. Δεν μου πάει κιόλας να έχεις πει τους Θεσσαλονικείς Βουλγαρός. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι με το στυλ το δικό σου δεν θα το έλεγες ποτέ. Γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του να προσβάλλει με τέτοιο τρόπο τον λαό του? Μπορώ να πω ότι είμαστε ανοργάνωτοι, μπορώ να πω ότι είμαστε φαντασμένοι, μπορώ να πω ότι νομίζουμε ότι είμαστε καλύτερα από τους άλλους και γι' αυτό δεν προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερα από ό,τι είμαστε. Και έχεις και αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο ανεβαίνεις τα καλοκαίρια. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, εγώ ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και σε έλλειπα που είχα στο χώρο τα οποία έδιναν, έλεγα 10 χρόνια. Γιορτάζω 10 χρόνια μου στην πόλη. Πώς βγήκε αυτό? Πώς βγήκε αυτό? Είναι μια ιστορία η οποία είναι νοσηρή, είναι κάποιος το κυκλοφόρησε. Κάποιος το δημιούργησε. Με στόχο. Βεβαίως με στόχο. Το δημιούργησε με στόχο ο άνθρωπος. Κάποιος ο οποίος... που ήθελε να σε πλήξει, λοιπόν, ναι. να σε διαβάλει. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος μετέπειτα βγήκε και έλεγε: εγώ δεν αυτό, μα δεν είπα έτσι, γιατί μου είπανε άλλο. Α, είναι γνωστό σου, το ξέρεις. Ο δημοσιογράφος, ο συγκεκριμένος, από τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που δημιουργήθηκε και το πρόβλημα. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Όπου τη μία έλεγε σε κασέτα που έχω εγώ στα χέρια μου ότι εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα και μετά το πήραν στην Αθήνα οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και τα αρέστα. Και στο τελείωμα της κουβέντας εκείνης της εκπομπής έλεγε: μα εγώ όταν ακούσω κάτι δεν θα πρέπει να το βγάλω δημόσια, να πούμε, εφόσον το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλη την Ελλάδα, να μην το πω εγώ. Μετά βγήκε μετανοημένος και έλεγε ότι ο Σφαγιανάκης θέλει να μου πάρει όλα μου τα λεφτά 30 χρόνια που δουλεύω ως δημοσιογράφος. Εγώ δεν θέλω να πάρω κανένα στα χρήματα. Δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Ούτε πρόκειται να πειράξω γιατί έχω τη δύναμη να τα φέρνω βόλτα μόνος μου. Άρα δεν χρειάζομαι να πειράξω κανέναν. Τι έκανες τελικά με τον δημοσιογράφο αυτόν? Με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και με το συγκεκριμένο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό είμαι λίγο εκνευρισμένος τώρα γιατί το ξαναθυμήθηκα. Ναι, δεν ξέρω αν έκανα καλά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο φανταζόσουν ότι θα το σχολιάζαμε. Σαφώς το έχω ακούσει. Ναι. Ήξερα ότι έχεις απαντήσει βέβαια, αλλά ναι. Αναρωτιόμουν τι υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία. Τους έκανα μήνυση. Και βγήκαν μάλιστα να πούν ότι μετά από τόσους μήνες θυμήθηκε ότι συνέβη αυτό το πράγμα και μας κάνει τώρα μήνυση. Όχι, για να πάει κάτι στη δικαιοσύνη και να το δεχτεί ο εισαγγελέας, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν όλα τακτοποιήθηκαν, τότε βγήκε στην δημοσιότητα το ότι εγώ τους έκανα επίσημα πλέον μήνυση και από εκεί και έπειτα θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν κάλλιστα να έτσι το νιώθουν, να σπηλώνουν την υπόλοιψη του οποιοδήποτε, χωρίς να πληρώνουν την τιμωρία που πρέπει να πληρώσουν. Άρα θα το κυνηγήσεις το θέμα, είναι σε κρεμότητα. Βεβαίως. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Θεσσαλονίκη, έχεις γυρίσει από αυτό το επεισόδιο, έχεις επιστρέψει? Όχι, δεν πήγα, αλλά θα πάω τα επόμενα Σαββατοκύριακα να δω τους φίλους μου. Λες να έχει κοστίσει, να έχει μείνει κάτι στους Θεσσαλονικείς? Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι, γενικότερα, ο πολύς ο κόσμος είναι εύκολο να αποπλανηθεί. Όπως είδαμε πρόσφατα και παιδιά τα οποία αποπλανώνται, ανθρώπους και σε μεγαλύτερη ηλικία που μπορούν κάλλιστα να αποπλανηθούν. Ένα λαό ολόκληρο να αποπλανάται από έναν ηγέτη. Το έχουμε δει επανειλημμένο στο έργο. Είναι εύκολο να αποπλανήσεις έναν κόσμο ολόκληρο και έναν λαό ο οποίος δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, δεν είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να αποπλανηθούμε. Δηλαδή, την ευκαιρία ζητάμε για να πέσουμε κι εμείς στην παγίδα. Αποπλάνησαν τον κόσμο, του είπαν κάτι, σου λέει, εφόσον το λέει ο δημοσιογράφος, ο επίσημος, ο επώνυμος, γιατί να πει ψέματα? Δεν φαντάζονται οι άνθρωποι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι και οι δημοσιογράφοι λένε ψέματα. Και οι πολιτικοί λένε ψέματα. Και οι αρχές λένε ψέματα. Όλοι λένε ψέματα. Δυστυχώς, λέμε συνέχεια, πολλά. Ακούγονται και ψέματα. Από όλες τις πλευρές. Λέμε πάρα πολλά ψέματα. Λέμε πολλά ψέματα τραγικά. Όταν εγώ βγαίνω στα πράγματα ως δημόσιο πρόσωπο και λέω ψέματα, κάνω μεγάλο κακομέγιστο. Ο πολιτικός όταν βγαίνει στα πράγματα και ξέρει ότι αυτό που λέει δεν είναι αυτό που μπορεί να κάνει ή δεν είναι αυτό που θα του επιτρέψουν οι άλλοι να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι της πολιτικής, δεν πρέπει να βγει να το πει. Εχθές εδώ που κάναμε την εκδήλωση του Κώστα του Σκανδαλίδη, στο τελείωμά μου εγώ της βραδιάς, είπα. Είμαστε φίλοι από την ΕΚΟ, βεβαίως, ναι. Φαντάζομαι ότι δεν το συνηθίζεις να δέχεσαι πολιτικούς εδώ. Όχι.
Δεν έχω σχέσεις με πολιτικούς παρά με ένα-δύο ανθρώπους και αυτοί είναι γιατί τους εκτιμώ αφάνταστα. Με τον Κώστα τον Σκανδαλίδη, με ποιον έχει σχέση? Έχω πει επανειλημμένως ότι τον Βίρονα Πολύδωρα τον εκτιμώ για τον τρόπο σκέψης του, διότι είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Δεν έχω σχέσεις με άλλους πολιτικούς. Αυτούς τους δύο? Ναι, δεν έχω σχέσεις με άλλους. Λοιπόν, όταν ήταν εδώ στην εκδήλωση για τον Κώστα Σκανδαλίδη. Στην εκδήλωση λοιπόν, εγώ τελείωσα λέγοντας ότι σου εύχομαι κάποια στιγμή, Κώστα Σκανδαλίδη, φίλε μου από την ΚΟ, να φτάσει στο ΥΠΑ το αξίωμα αυτής της χώρας. Του άρεσε. Το συντομότερο δυνατόν, σαφώς και του άρεσε. Αλλά θέλω να είσαι άξιος στις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων. Είδα έτσι, ακούγοντάς τώρα, είδα ότι παρακολουθείς όλα όσα συμβαίνουν και στην τηλεόραση, έτσι, παρόλο που δεν βλέπεις τηλεόραση. Λίγο απ' όλα κάνω. Λίγο απ' όλα. Ναι. Να ξέρεις τι γίνεται. Πολυτεχνίτης, ναι. Όχι ερημοσπίτης. Όχι ερημοσπίτης. Τώρα μην σε βάλω να σχολιάσουμε τώρα, να μην αρχίσουμε να σχολιάζουμε τα όσα είδαμε προχθές με συνάδελφό σου. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχολιασμό. Λες. Εγώ θα ήθελα να τον κάνουμε έτσι, στα πεταχτά. Αν και δεν είναι για τα πεταχτά, νομίζω ότι θέλει σοβαρότητα και χρόνο. Θέλει... Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να σεβόμαστε την ελευθερία του πλησίον μας, του συνανθρώπου μας, να κάνει οτιδήποτε θέλει από τη στιγμή που δεν ενοχλεί την κοινωνία. Ναι, εδώ έχουμε... Θα το αφήσω στην κρίση του καθενός. Ναι, τώρα που το άνοιξες, εδώ έχουμε ένα ανήλικο κορίτσι. Δεν ξέρω, το κορίτσι έκανε την καταγγελία. Την καταγγελία την έκανε το κορίτσι. Υπάρχει βίντεο με το κορίτσι. Τότε ορθώς. Να μιλάει για αυτήν την ανάρμοστη σχέση. Ναι. Τότε ορθώς έγινε. Δεν γνωρίζω αν το κορίτσι έκανε την καταγγελία. Αν ο θυγόμενος. Πώς ξεκίνησε, δεν ξέρω κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι το βίντεο έφτασε στα χέρια του Μάκη Τριανταφυλόπουλου από άλλο κανάλι. Ο Μάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κάνει αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι έχει προσφέρει και στο να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα με την. Με τον τρόμο που έχει δημιουργήσει σε ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά. Διότι τους ξεμπροστιάζει, τους βγάζει μπροστά. Σ' αρέσουν αυτοί που τα βάζουν με την εξουσία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τον θαυμάζω απεριόριστα για αυτό που κάνει, διότι θέλει κουράγιο για να το κάνεις. Γνωρίζεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην υπάρχεις. Δεν είναι παίξε γέλας, δεν είναι αστείο αυτό που κάνει. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να τον βρουν με τρεις φορές την πλάτη. Έτσι, να βρουν το αυτοκίνητό του. Δεν οπλοφορούσες τώρα, λες. Δεν οπλοφόρησα ποτέ μου. Δεν βρέθηκε στο αυτοκίνητο. Ποτέ δεν οπλοφόρησα. Όχι. Βρέθηκε στον κλέφτη. Που έκλεψε το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα αεροβόλο που εκπέμπει αέριο σε 5 μέτρα και όχι περισσότερο από 5 μέτρα, το οποίο μπορεί να, ίσως να είναι και κακό, μπορεί όμως να σε βοηθήσει στο να αποφύγεις την επίθεση κάποιου. Mm-hmm. Να τον... Δεν ήταν δικό σου πάντως. Όχι. Ήταν δικό μου. Όχι, ήταν δικό μου. Α, ήταν δικό. Το είχα αγοράσει από τη Γαλλία, σαφώς. Όπου εκεί με διαβεβαίωσαν. Βρέθηκε στα χέρια του κλέφτη, αλλά ήταν δικό σου. Ήταν δικό μου, αλλά δεν βρέθηκε στην κατοχή μου ποτέ. Α, το έχεις όμως, το έχεις αγοράσει. Διέριξαν το, ναι, διέριξαν το αυτοκίνητο, το βρήκαν επάνω του. Το είχα αγοράσει από τη Γαλλία και ρωτώντας, με διαβεβαίωσαν ότι αυτό είναι ένα όπλο το οποίο επιτρέπεται. Mm. Δεν εξφενδονίζει οβίδες, δεν έχει βλήματα. Ναι, τέλος πάντων. Γιατί και... είχες κάποια απειλή. Βεβαίως. Όλοι μας έχουμε απειλές. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι λάμπουν. Στη θέση σου κάποιος άλλος θα έπαιρνε σωματοφύλακα που κάνει έτσι και λίγο έτσι εντύπωση. Δεν μπορώ εγώ, Μανώλη. Δεν μπορείς. Όχι, όχι. Εγώ προτίμησες ένα πιστολάκι που δεν θα μπορούσε να κάνει κακό σε κάποιον, που θα μπορούσε να το φοβήσει. Για πλάκα ήταν. Προσέχεις όμως, δηλαδή. Δεν ξέρω τι είδους απειλές ήταν αυτές. Δεν προσέχω. Δεν προσέχω. Αλλά είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή που θα μου προκύψει κάτι, επειδή είμαι και γρήγορος άνθρωπος, να ανταπεξέλθω των υποχρεώσεων. Δηλαδή θα του την κάνω πρώτος εγώ. Όποιος έρθει, ναι. Παίρνω αυτοκίνητα τα οποία έχουν μεγάλη υποδύναμη στην ουρά του αυτοκινήτου. Και όποιος μου την πέσει θα το μετανιώσει πάρα πολύ πικρά. Τι είδους απειλές ήταν αυτές, Νότι? Από τις συνηθισμένες των Σταρ που δέχονται όλοι οι Σταρ, έτσι, από τους φανατισμένους. Κάποια στιγμή μου στείλανε. Από τους άρρωστους θαυμαστές. Όχι, όχι. Κάποια στιγμή μου έστειλαν δύο απειλητικά μηνύματα, γραπτά στον τηλεφωνητή, στο κινητό μου τηλέφωνο, όπου ήταν άκρος απειλητικά. Και μάλιστα ένα εξ αυτών. Το ψάξες? Πήγα στην αστυνομία και ζήτησα άδεια οπλοφορίας, επίσημα. Mm. Πολύ πριν γίνει το περιστατικό. Σου δώσανε? Δεν την έδωσαν την άδεια. Α, δώσαν. Θεωρούν λοιπόν στο κράτος ότι είναι προτιμότερο να πας να αγοράσεις από την Ομόνοια ένα πιστόλι το οποίο πουλάνε ελεύθερα και δεν πάει κανένας να τους ελέγξει γιατί πουλάνε αυτά τα πιστόλια τα οποία είναι παράνομα. Θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μπαίνουμε στη διαδικασία και να μην έχουμε ανάγκη την αστυνομία, την οποία πληρώνουμε εμείς ως λαός για να μας προστατεύει, αλλά να έχουμε ανάγκη τους σωματοφύλακες, τους
δεν ξέρω πώς να πούμε, τους φουσκωμένους, και να μην έχεις τη δυνατότητα εσύ, ο ιδιαίτερος, ας υποθέσουμε, άνθρωπος που βρίσκεσαι μέσα στα πράγματα δημόσια και ίσως να απειλείται η ζωή σου πραγματικά, και δεν είσαι μόνος σου, έχεις και ανθρώπους από πίσω σου. Εδώ που είμαι εγώ, αν σταματήσω σήμερα αυτό που κάνω, θα υπάρξουν παραπάνω από 150-180 άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν σοβαρό πρόβλημα. Διότι θα πρέπει να πάνε να ψάξουν για δουλειά. Την έψαξα την ιστορία, ποιος ήταν πίσω από τις απειλές. Δεν μπορείς να το βρεις. Τότε δεν υπήρχε αναγνώριση τηλεφώνων και μου είχαν στείλει μηνύματα. Έβαλες detective να ψάξει, να δει ποιος είχε συμφέρον. Όχι. Όχι. Και αυτό που μου είχαν γράψει ήταν στο ότι στο σπίτι σου στην Άνδρο, στο ποτάμι σου, εκεί, που είναι τα σύνορα του σπιτιού μου, κάτω εκεί στην αυλή, στα σκαλάκια κτλ. Ξέραν τον τόπο δηλαδή. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο για δενδροφυτεύσεις. Και έκανα εγώ το συλλογισμό πηγαίνοντας στην αστυνομία, λέω, μου στείλαν αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρώ εγώ την άκρος απειλητικό, διότι μπορεί να πάω στο σπίτι μου κάποια στιγμή που πηγαίνω στη Χάση και στη Φέξη να καθίσω 5 ημέρες να ξεκουραστώ και να βρω 5 δέντρα χασίσι. Και άντε τώρα να είναι στημένο το κόλπο και να έρθει η αστυνομία και να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν είσαι ελέφαντας, ε. Και θεώρησαν ότι δεν είναι απαραίτητο. Και τι ωραίος στόχος θα ήταν ο Νότης Φακιανάκης, ε? Ο οποίος έχει πει στο παρελθόν ότι το έχει δοκιμάσει, το γνωρίζει, το ξέρει και από γνώση και συνειδητά απέχει από αυτά. Και προσπαθεί και τα νέα τα παιδιά που μαζεύονται εδώ μέσα να τα προωθήσει προς άλλες κατευθύνσεις και τους λέω να μην πίνουν αλκοόλ, τους λέω να μην καπνίζουν τσιγάρα. Το μόνο αλκοόλ που πίνεις είναι γλυκό κρασί. Ε? Ένα ποτήρι γλυκό κρασί την ημέρα και αυτό το συγκεκριμένο τώρα πια. Και δεν νομίζω, άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν νομίζω να πιω άλλο. Αυτό που μου συνέστησες ίσως. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πόσο νομίζεις θα δουλέψεις ακόμη? Πόσο καιρό? Θέλεις μάλλον, γιατί μπορεί να... Αυτό είναι ρευστό. Εξαρτάται από το πώς θα νιώθω. Και γι' αυτό είχα πει... σκοπό κάποια στιγμή να τα παρατήσεις. Ναι, ναι. Δεν θα είσαι πάπυρος στο πάλκο. Όχι, βέβαια. Θέλω να είμαι όσο θα λάμπει αυτό που κάνω, όσο θα έχει υγεία, όσο θα είναι ισχυρό, δυνατό, ελαστικό. Δεν θέλω να είμαι αρτήριος σκληρωτικός και να βρίσκομαι σε όταν μια θα σκηνή. Θα αρχίσεις να πέφτεις, λοιπόν, θα πεις γεια σας. Ε? Θέλω να μπορώ την ώρα που θα φεύγω ακόμα να κάνω στροφές. Να μπορώ δηλαδή να κάνω έτσι μια στροφή γρήγορη και να δώσω κατεύθυνση στην ορχήστρα μου και με μια κίνηση να παίξει αυτό που θέλω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι σ' αρέσει και πολύ και του έχεις ιδιαίτερη εκτίμηση. Είναι Στίχη Βάρναλη. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο παλαιότερα το τραγούδαγαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέσα στην ψυχή τους την επανάσταση της αλλαγής, του να αλλάξουμε τον κόσμο, να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα, να πάψει πια αυτή η γκρίζα κατάσταση. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλη, ξεροδούλη, δέρνα νούλη, αφέντες δούλη. Ούλη δούλη αφεντικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο. Άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μια, θα έρθει ανάποδα δουλειά. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, Νότι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μανώλη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλη, ξεροδούλη, δερνανούλη αφέντες δούλη, πουλί δούλη αφεντικό, και μ' αφήνα μυστικό, και μ' αφήνα μυστικό. Πάνω κόρη, κάτω κόρη, ανηφορεί κάτι φορεί και με κάμα και δροχή πως που μου πιένε η ψυχή 20 χρόνο γομάρι σήκωσα άλλο το καμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουλειάς. Θα'ρθει ανάποδα.